Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά τη σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και μαζί μου εδώ στο πλατό της εκπομπής έχω τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Κυρίως δύο είναι αυτά, κύριε Τζεδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σφακιανάκη, και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δύο θέματα είναι τα οποία επικεντρώνουν περισσότερο το ενδιαφέρον μας αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τον κόσμο της παραγωγής και με τους κτηνοτρόφους. Είτε μιλάμε για την ευλογιά, για την νέα νόσο η οποία έχει χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας, ευτυχώς όχι της Κρήτης ακόμα, και για ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές της ελαιοκαλλιέργειας. Θέλω να ξεκινήσουμε με την ευλογιά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την ευλογιά γιατί είναι σε εξέλιξη τα μέτρα τα οποία έχουν επαρθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και μέχρι αυτή την ώρα, ξαναλέω, ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο κρούσμα στην Κρήτη. Έτσι είναι, κυρία Σφακιανάκη. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο κρούσμα. Δυστυχώς στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε αρκετά κρούσματα. Ενώ στην αρχή ήταν, πριν δύο μήνες είχε ξεκινήσει από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πήγε στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Κορυθίας και Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν δηλαδή πάνω από 100 εστίες σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν οριζόντια μέτρα που απαγορεύουν τις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και τη σφαγή των ζώων σε όλη την Ελλάδα. Μια οριζόντια απόφαση που πήρε το Υπουργείο, η οποία ισχύει μέχρι και τέλος του μήνα. Και θα επαναξιολογηθούν τα μέτρα τέλος του μήνα για να δούμε πώς θα πάει παραπέρα. Εμείς στην Κρήτη ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο κρούσμα. Παίρνουμε μέτρα και από τα λιμάνια μας με τις ζωοτροφές, γιατί τα ζώα δεν επιτρεπόταν από την Πυρότικη Ελλάδα και σε όλο τον χρόνο. Είτε είχαμε ευλογιά είτε πανόλη, επειδή λόγω του μελιταίου δεν επιτρεπόταν εισαγωγή ζώντων ζώων από την Πυρότικη Ελλάδα. Οπότε προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και τα λιμάνια μας από τις ζωοτροφές, κάνοντας ελέγχους για το πού έρχονται οι ζωοτροφές, να μην έρχονται από ζώνες επιτήρησης, δηλαδή από περιοχές οι οποίες έχουν ευλογιά. Θα γίνονται απολυμάσεις σε κάθε φορτηγό το οποίο μπαίνει στο λιμάνι, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο να έχουμε στην Κρήτη κάποιο κρούσμα. Επίσης θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι οι κτηνοτρόφοι μας πραγματικά και στο θέμα της πανόλης υπερέβαλαν αυτό, πραγματικά συνεργάστηκαν, τήρησαν όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν να κάνουν να μην σμίγει το ένα κοπάδι με το άλλο, με τα απολυμάσεις οι οποίες χρειαζόταν, και πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να τελειώνουμε με το θέμα της πανόλης. Το ίδιο ζητώ και τώρα στο θέμα της ευλογιάς. Θέλω να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν θα πρέπει να έρθει στην περιφέρειά μας ο καθένας παραγωγός, όπως έκανε και στην Πανόλη, το ίδιο και τώρα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Και έχω την αίσθηση, κύριε Τζεδάκη, ότι έχουν καταλάβει και οι κτηνοτρόφοι ότι το κόστος το οποίο έχουν τώρα από το κλείσιμο των σφαγείων και από ενδεχομένως κάποια αυστηροποίηση στα μέτρα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κόστος. Δεν συγκρίνεται, νομίζω, με το κόστος που θα έχουν αν έρθει κάποιο κρούσμα ευλογιά στην Κρήτη. Κύριε Σφακιανάκη, όμοιγέννητο. Αν έχουμε κάποιο κρούσμα στην Κρήτη, επειδή έχουμε και πυκνή κτηνοτροφία, έχουμε πάρα πολλά ζώα, επειδή η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι να μην έχουμε και ευχόμαστε, να μην έχουμε και ευχόμαστε και όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος να ξεμπερδεύουν με αυτή την ιστορία. Γιατί το ζωικό κεφάλαιο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, η κτηνοτροφία είναι ένα επάγγελμα το οποίο εποφελεί και είναι ένα μεγάλο εισόδημα για τους παραγωγούς μας, αλλά έχει και πολλά ανταποδοτικά ωφέλη στην εθνική οικονομία. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σώσουμε τη ζωική μας παραγωγή, να σώσουμε τα προϊόντα που προέρχονται από τη κτηνοτροφία μας, για να μπορέσει να ενισχύεται έτσι η οικονομία μας. Σχέδιο δράσης αυτή τη στιγμή βλέπουμε είναι προληπτικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Αν όμως, όπως είπατε κι εσείς, όλες τις πιθανότητες πρέπει να τις παίρνουμε και όλα τα σενάρια. Αν όμως υπάρξει περιστατικό στην Κρήτη, τι κάνουμε? Μιλάμε για αυστηροποίηση των μέτρων. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης. Αν έχουμε κάποιο κρούσμα, το σχέδιο δράσης είναι περίπου το ίδιο και με αυτό της Πανόλης, το οποίο δυστυχώς, αν είναι σε κάποιο κοπάδι, θανατώνεται το κοπάδι του παραγού το οποίο θα έχει το κρούσμα. Γίνονται αυστηρή έλεση των 3 και 10 χιλιόμετρων, δημιουργούνται δύο ζώνες 3 και 10 χιλιόμετρων, όπου γίνονται εντατική έλεση με δειγματοληψία των κοπαδιών
και ελέγχουμε αν υπάρχει προσβολή και στα άλλα κοπάδια. Σίγουρα αυστηροποιούνται τα μέτρα, ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το σχέδιο δράσης είναι περίπου το ίδιο με αυτό της Πανόλης. Επίσης ήθελα να πω ότι πραγματικά και οι χτινιατρικές μας υπηρεσίες, όλοι οι χτινιατροί οι οποίοι ήρθαν και στο θέμα της Πανόλης, υπερέβαλαν αυτό, γιατί έχουμε πει ότι δυστυχώς, και το λέμε και το ξαναλέμε, ότι έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Mm-hmm. Κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να το δει το κράτος. Mm-hmm. Και όχι μόνο να στελεχώσει τις υπηρεσίες, αλλά να δώσει και κίνητρα. Γιατί για να πάει ένας χτινίατρος στο δημόσιο, θα πάει καλύτερα στο ιδιωτικό που θα βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί δεν έχει τα κίνητρα εκείνα. Οπότε δημιουργία και κινήτρων και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας είναι ένα δίδαγμα όλη αυτή η ιστορία και με την Πανόλη και με την Ευλογιά. Άρα πρέπει να έχουμε υπηρεσίες δυνατές προκειμένου να παίρνουν τα μέτρα τα οποία παίρνουν και αν θέλετε να μην υπάρχει αυτό το αυστηρό lockdown το οποίο γίνεται κάθε φορά, το οποίο σε ένα βαθμό κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει και με την αδυναμία των υπηρεσιών και του κράτους να μπορέσει να ελέγξει όπως πρέπει την κατάσταση. Αν υπήρχαν αυστηρότεροι έλεγχοι, λοιπόν, λέτε, θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει ήδη κάποιο κρούσμα, τα κρούσματα, την εμφάνιση κρούσματων, τέλος πάντων, στην υπόλοιπη χώρα. Μία ζωονόσος η οποία υπάρχει ενδεχόμενα, όταν έχει ισχυρές χτινιατρικές υπηρεσίες, μπορείς να το προλάβεις και με λιγότερο αυστηρότερα μέτρα. Να την αντιμετωπίσεις, λοιπόν, πιο άμεσα και πιο... Οπότε καμιά φορά, όταν έχεις μια δυναμία, παίρνεις αυστηρότερα μέτρα προκειμένου να μην επεκταθεί το φαινόμενο. Νομίζω ότι αυτό είναι και μια παθογένεια συνολικά της, της Ελλάδας, σε όλους τους τομείς, κύριε Τζεδάκη, γιατί μπορούμε να το τοποθετήσουμε, όπως ξέρετε, σε πολλούς τομείς. Και με την πανδημία τότε. Και με την πανδημία, ναι. Το ίδιο ακριβώς είναι. Το ίδιο ακριβώς είναι. Τώρα, τα μηνύματα που έχετε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεχόμενη επέκταση της καραντίνας και του κλεισίματος των σφαγείων, ποια είναι η κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα, ποια είναι? Ναι, δεν υπάρχει κρούσμα στην Κρήτη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι συμπαρασύρει και την Κρήτη με δεδομένη την κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα. Είναι τα μηνύματα αισιόδοξα, είναι πιο δύσκολη η κατάσταση, έχει περιοριστεί κάπως η εξάπλωσή της? Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν κρούσματα, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, γι' αυτό άλλωστε πήρε και τα μέτρα αυτά το Υπουργείο που πήρε τα οριζόντια μέτρα. Εμείς στην Κρήτη, όπως είπαμε, δεν έχουμε κρούσμα και ευχόμαστε να μην έχουμε και ελπίζω ότι αν δεν έχουμε κρούσμα, πιστεύω το Υπουργείο να εξετάσει θετικά το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σφαγεία της Κρήτης ή έστω να ανοίξουν σε κάθε νομό να μπορεί να σφάζει ο καθένας νομός τα ζώα του. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεις και το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο κρούσμα σε επίπεδο νομού. Οπότε περιορίζεις. Σε μετακίνηση από νομό σε νομό, ναι. Εννοείται, έτσι. Οπότε νομίζω ότι για την Κρήτη, από τη στιγμή που δεν έχουμε εισαγωγή ζώντων ζώων, επειδή προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απολυμμένουμε τα αυτοκίνητα που έρχονται, ελέγχουμε τις ζωοτροφές από που έρχονται. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του νησιού μας και των άλλων νησιών, μιλάμε για τις τοποθεσίες οι οποίες είναι καθαρές και δεν έχουν κρούσματα, νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να τα ανοίξει να λειτουργεί κανονικά η οικονομία. Μάλιστα, και το κρατάμε αυτό. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε οι εξελίξεις και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Μέχρι τέλος του μήνα, λοιπόν, είπαμε ότι ισχύουν τα μέτρα αυτά. Τώρα, πριν από μερικές μέρες, κύριε Τζεδάκη, υπήρξε και μία αυτοψία του ΕΛΓΑ. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από στελέχη του ΕΛΓΑ, από κλιμάκια, και εσείς συμμετείχατε σε αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση της ελαιοπαραγωγής, πού βρισκόμαστε, γιατί συνομιλώντας έτσι με κόσμο της παραγωγής, τους οποίους φιλοξενούμε τακτικά εδώ στην εκπομπή, τα μηνύματα δεν είναι καλά, η εικόνα της ελιάς της Κρήτης δεν είναι καλή και σε κάποιες περιοχές είναι και πολύ χειρότερη από ό,τι σε άλλες, έτσι. Κοιτάξτε, ήταν μια πρωτοβουλία της περιφέρειας που μαζί με τον ΕΛΓΑ, τα στελέχη των υπηρεσιών μας, κάναμε μια αυτοψία στην εδωχώρα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όπως θα κάνουμε και στους άλλους νομούς. Είδαμε πολλά ελαιόδεντρα, ειδικά αυτά τα οποία ήταν ξηρικά και δεν ποτίζονται, να ζορίζονται πάρα πολύ. Είδαμε τον καρπό να έχει συνθλιβεί, όπως βέβαια και σε κάποια άλλα ελαιόδεντρα, αναλόγως και τα χώματα, να έχει ξηραθεί τελείως. Δηλαδή και αυτό το ελαιόδεντρο, πραγματικά για να μπορέσει να επανέλθει, θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια και με το κατάλληλο κλάδεμα. Οπότε λοιπόν υπάρχει πρόβλημα στην ελαιοκαλλιέργεια. Σίγουρα έχουμε μια παραγωγή πολύ καλύτερη από πέρυσι. Τα δέντρα τα οποία ποτίζονται πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά και είναι και καθαρά και από το δάκο. Mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά και το θέμα της δακοκτονίας. Βοήθησε βέβαια και ο καιρός, εκτελέσει και καλά το πρόγραμμα.
αλλά βοήθησε και βοήθησε στις αντικαιρικές συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ειδικά στα λεόδεντρα τα οποία είναι ξηρικά και ανάλογα βέβαια και τα εδάφη. Είναι κάποια εδάφη τα οποία που δεν είναι ποτιστικά, αλλά κρατάνε λόγω του εδάφους. Είναι κάποια άλλα τα οποία δεν ποτίζονται και πραγματικά αν δεν βρέξει άμεσα, δηλαδή το επόμενο 7ήμερο θα έλεγα εγώ, αυτός ο καρπός θα έχει πρόβλημα. Τώρα το θέμα είναι τι κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, κύριε Τζεδάκη, και το ρωτώ αυτό γιατί φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως θέλετε πείτε, τι είναι εδώ. Άρα εκείνο το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο είναι τι κάνουμε με το νερό, με την διαχείριση των πόρων που έχουμε και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε και σε επίπεδο περιφέρειες λοιπόν τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να έχουμε νερό και να έχουμε τέτοιες ποσότητες που θα επιτρέπουν φυσικά και στους παραγωγούς μας να καλλιεργούν απρόσκοπτα. Κοιτάξτε, δυστυχώς ερχόμαστε μετά από δύο ξηρικά υδρολογικά έτη. Mm. Δηλαδή τα δύο χρόνια που περάσανε ήταν πραγματικά δεν έβρεξε πάρα πολύ, τέλος πάντων, πάρα πολύ λίγο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε φέτος η νέα σεζόν να έχει νερό, γιατί πραγματικά έχουν αδειάσει και οι υδροφόροι ορίζοντες. Το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει, πιστεύω εγώ, και μόνο το ότι δεν έβρεξε πάρα πολύ. Είναι να κάνει, αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά ποτίζονται και πάρα πολλά στρέμματα παραπάνω φέτος. Ναι. Και λόγω της ελαιοκαλλιέργειας, λόγω του ότι έχει τιμή το λάδι, ποτίζουν πολύ παραπάνω. Τώρα, το νερό είναι το σημαντικότερο θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Κρήτη και τώρα και τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Γιατί χωρίς νερό δεν μπορούμε να έχουμε ούτε αγροτική παραγωγή, ούτε τουρισμό και πάνω απ' όλα να μπορούμε να πίνουμε κι εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το Υπουργείο έχει αναθέσει μια μελέτη σε μια ολλανδική εταιρεία για να μαζέψει όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν και τι μπορεί να γίνει. Στο τεχνικό κομμάτι, εγώ προσωπικά είμαι απόλυτο σύμφωνος, γιατί πρέπει να μαζέψουμε ό,τι μελέτες έκανε ο ΟΑΚ, ό,τι μελέτες έχει κάνει η Διεύθυνση Υδάτων, ό,τι μελέτες έχουν κάνει οι Δήμοι και να έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τα έργα τα οποία απασχολούν την Κρήτη. Και μετά πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς της Κρήτης, σαν να είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και να πούμε στα Υπουργεία, στην Πολιτεία, ότι η Κρήτη είναι η πρώτη περιφέρεια που πλήττεται από την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Άρα πρέπει να την προσέξουμε, άρα πρέπει να γίνουν όλα τα έργα υποδομής, εγκυβελτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για να έχει νερό η Κρήτη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μέλλον να έχουμε νερό. Και βέβαια το θέμα της διαχείρισης βέβαια, που λέει η μελέτη αυτή είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να δούμε, που εγώ πιστεύω πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα ΤΟΕΒ. Πραγματικά έχουν μπορέσει τα περισσότερα τουλάχιστον το ΕΒ της Κρήτης να κάνουν μια διαχείριση σε αυτό το λίγο νερό που είχαμε φέτος. Mm-hmm. Γιατί όταν έχει λίγο νερό και δεν διαχειριστεί και σωστά, αυτό είναι προβληματικό. Άρα λοιπόν, να δούμε τα έργα τα οποία θα προκύψουν και να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί άμεσα, σαν να είναι το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί πραγματικά είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Mm-hmm. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια, είμαστε το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και πληττόμαστε και από τις υψηλές θερμοκρασίες και από τις χαμηλές βροχοπτώσεις. Τα προϊόντα μας και οι καλλιέργειες μας έχουν πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να διεκδικήσουμε και εντός πολιτείας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, και δεν είναι μόνο οι ελαιοκαλλιέργειες, φυσικά είναι πολλών ειδών καλλιέργειες και ο κόσμος της παραγωγής συνολικά της Κρήτης. Και εκείνο το οποίο καταλαβαίνω εγώ τώρα, κύριε Τζεδάκη, είναι ότι πλέον στην περιφέρεια Κρήτης κάποτε μιλούσαμε ως προτεραιότητα, νούμερο ένα προτεραιότητα, τα έργα υποδομής, υποδομών τα οποία αφορούσαν δρόμους, λιμάνια, μετακινήσεις. Τώρα είναι το κομμάτι της λειψιδρίας. Πραγματικά έτσι είναι, γιατί έχει να κάνει με την επιστημιστική επάρκεια. Έχει κάνει με τον τουριστικό τομέα, έχει κάνει με πολύ σημαντικά θέματα. Αν δεν έχουμε νερό, το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό που είναι προτασική σημασία και για την επιβίωση και για την αγροτική παραγωγή και για όλα τα θέματα. Άρα, να δούμε τι θα βγάλει αυτή η μελέτη στο τεχνικό κομμάτι, που για μένα το τεχνικό κομμάτι συμφωνώ όπως πρέπει να είναι για να μαζέψουν όλα τα έργα στρατηγικά που χρειάζεται το νησί και μικρότερα έργα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί πλέον έχουμε βροχοπτώσεις. Στις βροχοπτώσεις έχουμε, παρόλο που είναι λιγότερες, τις έχουμε και λιγότερους μήνες το χρόνο. Ναι. Άρα θέλουμε αποθηκευτικούς χώρους. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες υπάρχει το νερό και δεν μπορούμε να τις κάνουμε λόγω πόρους. Δυστυχώς, κυρία Σφαγιανάκη, έχουμε καταλήξει να είμαστε μια αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους. Και αυτό είναι. Το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Υποχρεώσεις και όχι πόροι. Δηλαδή, πώς θα πάμε παραπέρα.
πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα βασικά. Δηλαδή, η Κρήτη, το νερό είναι το πρώτο και το κύριο που πρέπει να δούμε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και για όσα σημαντικά φυσικά συζητάμε κάθε φορά.